Σε καλά, τα ξαναλέμε αν χρειαστεί, παραστεί ανάγκη. Ο κύριος Δημήτρης Βέτας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Βέτα. Καλό μεσημέρι, κύριε Βέτα. Να είστε καλά. Και Άρης Πορτοσάλτε, γεια σου, Άρη. Γεια σας, κύριε Βέτα. Κύριε Βέτα, θα ήθελα να ξεκινήσω ούτε με τη ΔΕΘΤΕ, με αυτά που τρέχουν, ούτε με τα λεξιπρόθεσμα. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι πρέπει όλοι να είμαστε ευαίσθητοι και έχει να κάνει με τους πλαιστηριασμούς. Άκουσα τον κύριο Σταθάκη πως είναι καθόλου έτοιμα τα πράγματα, ξεκινήσουν ηλεκτρονικοί πλαιστηριασμοί. Οι οποίοι μάλιστα θα γίνονται και τρεις φορές την εβδομάδα. Είναι συμβατό αυτό? Με πιο απ' όλα. Με την πολιτική σας. Ακούστε. Είναι κάτι που ψηφίσαμε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι συμβατό με την πολιτική μας, με πια του όρου έννοια το λέω αυτό. Επίσης είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε για να ξέρει ο κόσμος, να μην ανησυχεί, θα πω τι εννοώ τώρα, και να μην φοβάται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα διαράκι, έχει ένα σπίτι, ότι αύριο θα βγει στο σφυρί το σπίτι του. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αυτή η διαδικασία των πληστηριασμών θα αργήσει πάρα πολύ. Αρχίζει τώρα. Θα αρχίσει μέχρι να κατασταλάξει και να αρχίσουν να γίνονται οι πληστηριασμοί. Αυτό δεν σημαίνει. Θα πληστηριάζονται λοιπόν ακίνητα. Και θα αργήσει δεν σημαίνει κάτι. Όχι, είναι μια παράμετρο. Θα γίνει πάντως. Είναι μια παράμετρο την οποία πρέπει να αναφέρω. Έτσι. Δεν αρχίζει αύριο το πρωί αυτή η ιστορία. Τέλος Σεπτέμβρη θα αρχίσει. Έχει διαδικασίες ακόμα. Λοιπόν, το δεύτερο σημαντικό, ίσως το σημαντικότερο από όλα, είναι ότι δεν θα πληστηριάζονται σπίτια μικρής αντικειμενικής αξίας. Δηλαδή ένα διαράκι ο οποίος. Υπάρχει όριο. Υπάρχει ένα όριο της τάξης των 300.000 ευρώ. Εγώ να συζητήσω, αν θέλετε, και την περίπτωση όπου η μείωση των αντικειμενικών αξιών, η προσομοίωσή τους με την εμπορική, θα επιφέρει και μια μικρή μείωση στο ποσό. Αυτό λέω ενδεχόμενα, δεν είναι δήλωση δική μου, λέω. Μα το σκέφτομαι απλά. Ότι σε πληστηριασμό θα βγαίνουμε αφορά, βάση την εμπορική αξία, αφορά, όχι την αντικειμενική. Ναι, ναι, αλλά αφορά. Οι εμπορικές αξίες έχουν πέσει. Αφορά σπίτια λοιπόν και ακίνητα, μάλλον ακίνητα, όχι σπίτια, δεν είναι μόνο σπίτια. Ακίνητα τα οποία έχουν μεγάλη αντικειμενική αξία, κοντά 300.000 ευρώ. Τώρα, αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς και να θεσπίσουμε εμείς σύντομα είναι να διευρύνουμε και να επεκτείνουμε τον νόμο Κατσέλη, να προστατέψουμε σε κάθε περίπτωση και αυτούς οι οποίοι ανησυχούν ότι ενδεχόμενα αύριο μεθαύριο μπορεί ένα σπίτι το οποίο έχουν ένα διαράκι, ζουν αυτοί και τα παιδιά τους, ότι θα πληστηριαστεί, να το αποτρέψουμε αυτό. Και νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη μεν, αλλά μια διαδικασία την οποία μπορούμε να διαχειριστούμε. Σε κάθε περίπτωση, να ξέρει ο κόσμος ότι εδώ δεν πρόκειται να γίνει ούτε η Ισπανία. Ούτε κάτι άλλο. Και το λέω αυτό γιατί. Πάντως από το κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη πήγαμε στο κάποια σπίτια. Ακούστε, κανένα έτσι, σπίτι. Στο κάποια σπίτια, κανένα ίσως. Σπίτι ανθρώπου που δούλεψε για το σπίτι του και πραγματικά το έχει ανάγκη, όχι σε χέρια τραπεζίτη. Πώς θα το κάνετε, για εξηγήστε μου αυτό το λέμε τώρα, γιατί πήγαμε στο κάποια. Υπάρχουν τράπεζες, υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος δανείστηκε από τις τράπεζες. Ναι. Το δάνειο του αυτό δεν αφορά την πρώτη κατοικία του να βάλει το κεφάλι του μέσα, το κεραμίδι του. Αφορά όμως μια δική του πρόθεση να αγοράσει εξοχικό, να κάνει πολύ μεγαλύτερο σπίτι. Μια δεύτερη κατοικία. Μια δεύτερη κατοικία. Έτσι. Αυτό λοιπόν αυτή η κυβέρνηση δεν δεσμεύτηκε ότι θα το προστατέψει. Δεσμεύτηκε ότι θα προστατέψει το σπίτι του ανθρώπου που αποτελεί όντως την πρώτη κατοικία του και πραγματικά αποδεικνύεται ότι λόγω της κρίσης δεν μπόρεσε να τα φέρει βόλτα. Δηλαδή, αν λοιπόν δεν θα εγώ πήρα. Καμία πρώτη κατοικία. Θα σας απαντήσω εγώ τώρα. Σας είπα το ποσό που θα αρχίσει ο πληστηριασμός. 300.000. Ναι. Λέω το εξής τώρα. Ένα μικρό παράδειγμα. Εγώ λοιπόν πριν 5 χρόνια, 7 χρόνια, 8 χρόνια είχα ένα τραπεζίτη δικό μου, ξέρετε πώς γίνονταν τότε. Πήρα μισό εκατομμύριο ευρώ πάνω από τα εισοδήματά μου, πάνω από τις δυνατότητές μου και πήρα ένα δάνειο να αγοράσω ένα εξοχικό. Βγήκα λοιπόν. Το Γενάρη μαζί με τον κύριο Τσίπρα, όταν βγήκε ο κύριο Τσίπρα και φώναζε και εγώ μαζί του. Και εγώ, προσέξτε, που ήξερα εκ των προτέρων ότι αυτό που κάνω είναι πάνω από τις δυνατότητές μου, προφανώς κάποια στιγμή δεν θα μπορέσω να το εκπληρώνω, να το τηρήσω. Άρα ενδεχόμενα κάποια στιγμή θα εσείς καλά κάνετε και φωνάζετε, γιατί θέλετε να καλύψετε την δική σας παρανομία. Ο κύριο Τσίπρα όμως που φώναζε. Άλλο σας πω. Ο κύριο Τσίπρα επιμένω και το λέω έτσι ξεκάθαρα αυτό. Ισχυριζόταν και ισχυρίζεται και ισχυριζόμαστε. Ότι θα κάνουμε τα μέγιστα που μπορούμε για να προστατεύσουμε την κατοικία του ανθρώπου. Άνω τελεία, παρακαλώ. Που την αγόρασε, αλλά έπεσε θύμα της κρίσης. Κύριε Βέτα. Εκείνης. Άνω τελεία, Άρη, αμέσως μετά. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Η χρόνη της τηλεόρασης αυτή είναι. Και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ με τον κύριο Βέτα. Έχουμε πολλά τηλέφωνα και στο διάλειμμα και πολλά μηνύματα από ανθρώπους οι οποίοι αγωνιούν. Έγινε μάρτυρας και ο κύριος Βέτας. Μια απάντηση, θα το αμέσως μετά. Είναι από τις λίγες φορές που ο κύριος Βέτας, εγώ νιώθω άδικα να τον. Είναι πολύ άδικο να τον διακόψω. Νομίζω θα πρέπει να μιλήσουμε με τον κύριο Βέτας, γιατί ο κύριος Βέτας μπορεί να ήταν με το δεύτερο πρόσωπο που μας έκανε τώρα ότι πήγαινε και καλά ο ιδιοκτήτης που άκουγε. Άκουγε τον κύριο Βέτα και τον Πρωθυπουργό. Δεν κατάλαβα τι λέτε. Λέω. Ναι. Περάσαμε μία φάση που τρελάνατε τους ανθρώπους. Τώρα εφαρμόστε λοιπόν αυτά τα οποία καταγγέλατε με τρόπο στρεβλό ως προς την πραγματικότητα. Τώρα εφαρμόστε την πραγματικότητα. Κάντε τρεις μέρες την εβδομάδα πληστηριασμό. Ορίστε παρακαλώ. Η δική σας άποψη δεν αποτελεί απαραίτητα ρεπορτάζ.
Θέλω να σας πω ότι αυτό είναι μια προσωπική σας άποψη. Καλά, το τρεις φορές την εβδομάδα λοιπόν, είναι. Ακούστε. Όμως ρεπορτάζ. Τρεις φορές την εβδομάδα. Μισό λεπτό. Ναι. Το σημαντικό είναι να μην ξεκινάμε από τρεις φορές την εβδομάδα, γιατί θα μπορούσε να είναι μία φορά την εβδομάδα. Σημαντικό όμως δεν είναι να ξεκινήσουμε από τον αριθμό των ακινήτων τα οποία θα πληστηριάζονται. 5.000 το λεπτό. Το λέει ο Βέτας αυτό, το λέει ο κ. Τσίπρας. Το λέει η τράπεζα. Ναι, τι είπαν οι τράπεζες δηλαδή. Ότι θα βγάλουμε ένα πακέτο 5.000 ακινήτων. Έτσι. Ναι. Αυτά τα ακίνητα χρειάζεται κάποιο να διαβάσει πολύ, γιατί ανοίξτε εφημερίδες, διαβάστε και μάλιστα όχι εφημερίδες του ΣΥΡΙΖΑ, εφημερίδες οι οποίες τουλάχιστον στέκονται αντικειμενικά σε αυτά τα πράγματα και έχουν οικονομικά φύλλα μέσα, οι οποίες λένε το εξής. Ότι προχωρούμε σε ένα πληστηριασμό μεγάλων ακινήτων που έχουν εμπορική αξία, που θα χρησιμοποιηθούν όχι για να μπουν ως πρίκα στην περιουσία ενός ανθρώπου που έχει λεφτά, αλλά για να αξιοποιηθούν επιχειρηματικά και για να μπορέσει και η τράπεζα να καλύψει μέρος της χασούρας της. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Και να είμαστε, κύριε Πορτοσάλτε, αφού δεν θέλετε να μιλήσετε, θα πω εγώ όλα σήμερα. Να είμαστε σίγουροι λοιπόν γι' αυτό ότι θα πληστηριάζονται σπίτια, ακίνητα μάλλον, όχι σπίτια, ακίνητα επιμένω, αντικειμενικής αξίας κοντά στις 300.000 ευρώ. Λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Αυτό είναι το πρώτο. Το οποίο προστατεύεται. Το δεύτερο είναι. Όταν δημιουργούσατε... Είναι η δική σας άποψη. Όταν έτρεχε είναι ο κύριος Τσίπρας. Είναι η δική σας άποψη. Όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε είναι... ούτε ένα σπίτι στα χέρια του τραπεζίτη. Ξανάρχεσαι στο προηγούμενο. Αυτή την κατηγορία κάνετε λάθος, αγαπητέ. Αυτούς προστατεύετε. Κανένας ταλαιπωρός άνθρωπος που δούλεψε 40 χρόνια και έχει στην Κυψέλη ένα σπίτι δεν θα ταλαιπωρηθεί. Και δεν θα ούτε το πάρει κανένα. Αλλά μισό λεπτό. Και τότε δεν θα τα μισό λεπτό. Εσείς παρουσιάσατε και παραδώσατε. 300.000 ευρώ. Δεν σα θυμάμαι στο οξύ. Όταν το 10, το 12, δεν σα θυμάμαι. Θα ψάξω όμω να βρω την οξύτητά σα μέσα στα ρεπορτάζ σα τότε. Τα ίδια λέγατε. Όχι, καθόλου τα ίδια λέγατε. Απολύτω. Λέω όμω το εξή. Δεν λέγατε όπω εσεί. Δεν λέγατε να ψάξετε. Δεν θα βρείτε τίποτα από την ρεπορτάζ. Τα ίδια. Αυτή την αγωνία που για τα μεγάλα κίνητα. Προφανώ. Όχι, αυτό σα λέω. Προφανώ. Ότι ήρθατε. Μα εσεί θα προστατεύσατε. Ξεχάσατε ότι το Γενάρη του 2015 πήραμε ένα χαρτοφυλάκιο στα χέρια μα και με εκείνο συζητήσαμε. Εκείνο ο κύριε Πορτοσάλτο, το χαρτοφυλάκιο, έλεγε ότι το 2015 που ανέλαβε ο κύριος Τσίπρας, βρεθήκαμε με 110 δις κόκκινα δάνεια, βρεθήκαμε με μαγαζάτρες, με επιχειρηματίες να χρωστάνε παντού, γιατί κατέρευσε η οικονομία, βρεθήκαμε με δομές παραγωγικές μηδενικές, βρεθήκαμε αυτή η κυβέρνηση με ένα τραπεζικό σύστημα κλειστό, είχε να δώσει δάνεια 5 χρόνια και αναλάβαμε να σώσουμε. Και χάσαμε. Να τρία κάνετε λάθος. Με αυτό που κάνετε σας πείτε δεν θα χαθεί από το σάλι. Κύριε Βέντε, κύριε Βέντε, κύριε Βέντε, κύριε Βέντε, κύριε Βέντε, σύνδεση με Ηράκλειο, βλέπουμε τώρα, παίρνουμε εικόνα, είναι και ο Μάριος Διονέλης εκεί. Είναι ένα πλοίο το οποίο μεταφέρει μετανάστες. Γεια σου Μάρια, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Έχει ξεκινήσει μια επιχείρηση από πολύ νωρίς το πρωί. Ένα σκάφος 25 μέτρων, ξύλινη βάρκα στην ουσία, εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Ένας από τους πρόσφυγες που επέβαιναν πήρε τηλέφωνο στον διεθνή αριθμό κλήσης των 112. Είπαν ότι είναι σε κίνδυνο στα ανοιχτά της Κρήτης, στα ανατολικά του νησιού. Ένα δεξαμενόπλιο το οποίο αυτή την ώρα βλέπετε έσπευσε σε βοήθεια των ανθρώπων αυτών, τους έχει περισυλλέξει από τη θάλασσα. Τους φέρνει αυτή την ώρα μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Εδώ έχει στηθεί μια ολόκληρη επιχείρηση από τον Δήμο, την περιφέρεια, τα νοσοκομεία της περιοχής, τον Ερυθρό Σταυρό, για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Μαθαίνουμε ότι μεταξύ των 103 επιβενώντων υπάρχουν τουλάχιστον 21 παιδιά, κάποια εκ των οποίων είναι βρεφικής ηλικίας, ενώ υπάρχουν και έγκυες γυναίκες. Γι' αυτό έχει έρθει εδώ και μια κινητή μονάδα από το Χαμόγελο του Παιδιού, ένα ασθενοφόρο του Χαμόγελου του Παιδιού, ενώ έχει κινητοποιηθεί ο οργανισμός λιμένος για να βρεθεί χώρος προσωρινής φιλοξενίας των ανθρώπων αυτών, πιθανώς μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου, μέχρι να αποφασιστεί τι ακριβώς θα γίνει. Αυτό που βεβαίως προέχει είναι να δούμε ποια είναι η κατάσταση της υγείας των ανθρώπων αυτών και τι ακριβώς ανάγκες έχουν. Η καταδήλωσή τους προέρχονται από τη Συρία και οι 103. Ωστόσο, εδώ θα πραγματοποιηθεί και μια επιχείρηση ταυτοποίησης των ανθρώπων αυτών για να δούμε από πού ακριβώς έρχονται και τι ακριβώς βοήθεια χρειάζονται σε πρώτη φάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μανώλη, για ό,τι νεότερο και βέβαια να δούμε την κατάσταση αυτών των ανθρώπων όταν πατήσουν το πόδι τους στην Ελλάδα. Γεια σου, Μαρία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Λοιπόν, Άρη. Και για να τελειώσω τη φράση, αν θέλετε. Έτσι. Αναγκαστήκαμε λοιπόν και αναγκαζόμαστε και το κάνουμε πολύ μεγάλη προσοχή.
κύριε Πορτοσάλτε, αναλύστε... να σώσουμε. Πολύ ωραία. Δεν το λέω για εσάς, δεν με ενδιαφέρει τι είναι ακούτε εσείς. Εξαιρετικό. Ενδιαφέρει τι θα καταλάβει ο κόσμος, κύριε Πορτοσάλτε. Δεν έχετε αγωνία εσείς για το πρωινό σας, κύριε Πορτοσάλτε. Εσείς αγωνία για το πρωινό σας δεν έχετε. Αγωνία για το προγραμματό σας δεν έχετε. Τι σχέση έχει. Πάλι προσωπικά. Μιλάω για τον κόσμο, δεν αναφέρομαι σε εσάς. Λέω δεν μιλάω σε εσάς. Μην να σε μένα τώρα αυτό. Κύριε Βέτα, μιλάτε και τώρα ασχολείστε. Απαντώ λοιπόν. Εγώ δεν ξεκίνησα για να κάνω. Αν έχω εγώ ανάγκη, όχι. Μισό λεπτό. Άρα μην κάνετε τον ζήλο του διαβόλου τώρα για να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Δεν το θέλω. Εσείς έχετε αγωνία. Φυσικά και εγώ γωνία. Φυσικά και εγώ γωνία. Ακούστε λοιπόν, θα σα πω. Βουλευτή. Πάμε είστε. Τώρα μισό λεπτό. Να σα απαντήσω. Θα σα απαντήσω όχι, τώρα. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Θα σα απαντήσω με ποιον τρόπο όχι. Το είπα. Εδώ στο μου τι, το χρόνο μου. Αναγκαζόμαστε κύριε Πορτοσάλτε. Που συνεχίζετε να είσαστε να ζήσετε, εγώ δεν έχω μιλήσει τόση ώρα. Αναγκαζόμαστε. Και το μόνο που επιδεικνύεται είναι αυτό. Και άντε λοιπόν τώρα τρει πληστηριασμού την εβδομάδα. Πηγαίνετε να πάρετε τα σπίτια των ανθρώπων και απολογηθείτε λοιπόν. Και απολογηθείτε πάρα πολλέ φορέ να το εκμεταλλευτείτε. Αλλά δεν τα καταφέρατε. Απαντώ λοιπόν. Απολογηθείτε για τα ψέματα που λέγατε. Υπέροχη απολογία. Αναγκαζόμαστε σήμερα πρώτον και το κάνουμε με πολύ μεγάλη χαρά αυτό το αναγκαζόμαστε. Να ρυθμίσουμε και να βοηθήσουμε. Να ρυθμίσει οφειλές ένας κόσμος μέχρι 20.000 που εσείς παρατήσατε. Τι εμείς, εσείς, τι εμείς, αυτό που στηρίζετε και που στηρίζετε τόσο εσείς. Καιρό. Αναγκαζόμαστε με πολύ μεγάλη χαρά να περάσουμε τον εξοδικαστικό μηχανισμό στήριξης, προσέξτε, για να γλιτώσουμε ακόμη περισσότερα ακίνητα επιχειρηματικά να πάνε σε τραπεζίτες. Να στηρίξουμε την εργασία, να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα. Θυμήστε μου, κύριε Πορτοσάλτε, έγινε αυτό επιμερών 10 κάποιον, 10-14. Όχι. Απαντώ εγώ. Έγιναν προσπάθειες στις οποίες τορπιλίσατε. 50 δισεκατομμύρια. Έγιναν προσπάθειες και δεν αφήνανε. Ακριβώς γιατί ο κύριος Τσίπρας ήταν έξω από τις τράπεζες και φώναζε ούτε να στείλει στον κύριο τραπεζίτη. Τορπιλίζατε και βάζετε εμπόδια σε όλο αυτό. 50 δις πετάξαν στις δύο ανακεφαλοποιήσεις. Και γιατί δεν είπατε τώρα το και δεν ρυθμίστηκε ούτε ένα εκατομμύριο δανείο του κόσμου. 100 δις να φανούμε θα στηρίξουμε την πρώτη κατοικία άνθρωπος που έχει σπιτάκι. Δεν θα το χάσει κύριε Πορτοσάλτε. Άνθρωποι οι εκατομμύρια άνθρωποι. Δεν ακούγεται όμως καλύτερα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σπίτι ανθρώπου που αγωνίστηκε 40 χρόνια με τα νύχια του δεν θα το χάσουμε. Θα το προστατέψουμε. Με τις φωνές. Όχι. Θα το προστατέψουμε. Ο πληστηριασμός θα γίνει στα χρόνια. Χρόνια Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ. Κάνετε και λάθος, αγαπητέ κύριε Πορτοσάλτε. Ο Βέτας έλεγε λάθος. Ψέματα στον ψηφοφόρο. Και τώρα ο ψηφοφόρος θα δει ότι γίνεται... Ο Βέτας βρήκε ένα μνημόνιο και δεν το στήριξε. Στηρίζετε μνημόνια κύριε Πορτοσάλτε. Στηρίζετε μνημόνια. Η δικιά μας συμφωνία αγαπητέ. Η δικιά μας συμφωνία. Η δικιά μας συμφωνία. Έχει δικιά μας μισό λεπτό. Εσείς έχετε φέρει το δικό σας μνημόνιο. Η δικιά μας συμφωνία έχει δικιά μας ευθύνη μέσα. Αλλά στηρίχθη αγαπητέ. Μνημόνιο του 15 που ήρθε στην καταστροφική ιστορία της χώρας που και εσείς προσωπικά μια χαρά στηρίζατε όλα αυτά χρόνια. Μια χαρά στηρίζατε. Πάμε παρακάτω τώρα. Γι' αυτό μας τα παίρνει. Πληρώσαμε το θέμα του πληστηριασμού. Τώρα να πάμε σε άλλο ένα θέμα της καθημερινότητας. Το ότι με στοχοποιείτε για άλλη μια φορά αποδεικνύει πόσο συνεχίζετε να είσαστε θρασίτατοι όλοι εσείς, όλοι εσείς και εσείς. Θα αναφέρεστε στο πρόσωπό μου, μην καίτε άλλους. Θα λέτε Βέτας, μην καίμε άλλους για ποιο λόγο. Εγώ φέρω την ευθύνη για αυτό που λέω. Εγώ φέρω την ευθύνη. Κύριε Βέτα, κυκλοφόρησε η φωτογραφία του υπαλλήλου της εφορίας, ο οποίος πήγε να κάνει έλεγχο στη Λευκάδα. Και στα νύχια να κάνετε και μια κανονική συζήτηση. Στη Λευκάδα και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος τον περιέλουσε με το μείγμα της κρέπας. Ρωτώ ευθέως το εξής. Εκείνα τα παλιά κινήματα, τα δεν πληρώνω, τα μην πληρώνετε, τα εξώδικα για τον έμφυα κτλ. Οδηγούν σε τέτοιες. Γιατί θέλετε να δημιουργήσετε μια εικόνα στο στούντιο να φοράμε όλοι φουστανέλες, να μιλάμε με όρους 21, να μιλάμε με όρους 1940, 1930. Η χώρα βρίσκεται στο 2017. Πρέπει το 2017 λοιπόν, η χώρα βρίσκεται στο 2017. Ακούστε κάτι. Ούτε και στο 30 να βρεθούμε θα υπάρχουν παρατράγουδα και θα υπάρχουν τέτοιου είδους πράγματα. Τόσα πολλά αυτό, σημαίνει για παράδειγμα ότι πρέπει να τα νομοποιήσουμε. Ή πρέπει να πούμε ότι μισό λεπτό. Όταν κάποιος υποστηρίζει ένα κοινωνία με ακούστε, το μην πληρώνει. Δεν υπάρχει κοινωνία με το μην πληρώνει. Δεν υπάρχει, μην το συζητήσετε. Και γι' αυτό σας εγγυαλούμε κύριε Βέτα. Μην το συζητήσετε. Τρελάνετε την κοινωνία με το δεν πληρώνω. Δεν θα πληρώσω διόδια. Δεν πληρώνω έμφυα. Αυτό στηρίζετε. Δεν θα κάνω πληστηριασμούς. Δεν θα κάνω το ένα το άλλο. Και τώρα τα εφαρμόζετε. Εκφράζω το μέλλον αυτής της ιστορίας και της χώρας. Λέω λοιπόν ευθαρσώς ότι καταγγέλλονται από όλες τις μεριές. Και από μένα και από εσάς. Και από τους κυρίους εδώ και από όλο τον κόσμο.
ότι η δημόσια διοίκηση οφείλει να κάνει απρόσκοπτα τη δουλειά της να ελέγχει τον Έλληνα πολίτη. Και κανένας δεν έχει δικαίωμα δεν να φέρετε με αυτόν τον εαυτό σας τον τρόπο, στο βίντεο του 2013 και του 2014. Κοιτάξτε τον εαυτό σας στα βίντεο σας του 2013 και του 2014. Τι άλλο, κύριε Ποδοσάντε. Τα ίδια ακριβώς λέω. Ναι, ναι. Κοιτάξτε τον εαυτό σας. Τα ίδια λέω ακριβώς. Κοιτάξτε τον εαυτό σας. Άρα λοιπόν καταγγέλλεται. Άνθρωπος της αγοράς, καταγγέλλεται με αλφαγιώτα από παντού αυτή η ιστορία. Επειδή είστε άνθρωπος της αγοράς, για να κλείσουμε, είναι περίεργο να ζητείτε business plan για μια επένδυση. Τι εννοείτε. Τι να εννοώ. Ότι αν είναι περίεργο. Για ποια επένδυση μιλάτε. Για οποιαδήποτε επένδυση. Θέλει να κάνει μια επένδυση κάποιο και να πάρει το πακέτο Juncker. Ναι. Οφείλω να ομολογήσω ότι δώσω συγχαρητήρια στον Χατζή για την ερώτησή του. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Όχι, δεν θέλω να ρωτήσετε. Εσείς δεν θέλω να απαντάτε. Ξέρω την ερώτηση. Αν θέλετε να ρωτάτε, πηγαίνετε να αυτό. Ωραία. Μάλιστα. Έσοδα μείον έξοδα πρέπει να είναι συν και ότι δεν μπορεί το κράτος να δουλέψει γιατί έχει δουλειές. Λοιπόν, πείτε μας, σας παρακαλώ, το πακέτο Juncker. Ομολογώ. Το πακέτο Juncker, τι χρειάζεται να κάνουν οι υπηρεσίες, οι πολίτες, για να έρθει σε αυτή την ερευνητήρια ομάδα τη χώρα. Ακούστε για το πακέτο Juncker και κάθε πακέτο ευρωπαϊκό. Μάλιστα. Προφανώς, μήπως μπερδεύουμε τους μηχανισμούς που η πολιτεία μας πρέπει να βοηθήσει, να υποβοηθήσει αυτά τα master plan, τα οποία πρέπει να υπάρχουν, τα αναπτυξιακά σχέδια, τα οποία καταντίθεται από ιδιώτες. Μάλιστα. Κάτι από το δημόσιο. Αν μιλάτε λοιπόν για ένταξη δημοσίου έργου στο Juncker, τότε πρέπει να ξέρετε ότι εκεί θα πάτε στους υπουργούς, θα σας πούν τη διαδικασία ακριβώς, την οποία δεν τη γνωρίζω και δεν με ενδιαφέρει κιόλας να τη γνωρίσω. Δεν είναι κάτι που με αφορά προσωπικά. Λέω όμως, εάν εννοείται όμως το άλλο, αν ερωτήσετε εσείς και αυτή την έννοια, πού κολλάει η δουλειά όταν ένας άνθρωπος φέρνει ένα σχέδιο αναπτυξιακό και επενδυτικό, τότε ομολογώ πως για να δούμε λοιπόν πόσα επενδυτικά σχέδια φτάσαν στο γραφείο των υπουργών και του πρωθυπουργού και στη βάση αυτή να αξιολογήσουμε και να απαντήσουμε για ποιο λόγο δεν αξιοποιηθήκαν. Μάλιστα. Και δεν προχωρήσαν. Υπάρχει ερώτηση ότι συγκεκριμένο σχέδιο είναι παρατημένο χρόνια. Κυβέρνηση δεν μπόρεσε να φέρει. Κύριε Ποδοσάντε, υπάρχει ερώτηση. Η ερώτησή μου είναι. Δεν υπάρχει μπόρεσε. Άποψη ότι επενδυτικό σχέδιο είναι παρατημένο στο γραφείο. Ο κύριος Φλαμπουράρης. Δεν υπάρχει. Ο κύριος Φλαμπουράρης. Δεν υπάρχει προφανώς. Κύριε Φλαμπουράρης, δύο παρατηρήσεις έχω. Εγώ σας κάνω σοβαρή ερώτηση. Ξέρετε ότι επενδυτικά σχέδια είναι κολλήσαν. Γιατί ο κύριος Φλαμπουράρης τι είναι. Είναι κάποιος περαστικός. Σας είπα επενδυτικό σχέδιο. Ο κύριος Φλαμπουράρης, ως υπουργός επικρατείας, ομολόγησε προχθές ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο σχέδιο. Ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ με πρωθυπουργό Τσίπρα και το 2015 έως το Σεπτέμβριο και από το 2015 έως σήμερα δεν μπόρεσε να απορροφήσει μισό ευρώ από τα 35 δισεκατομμύρια του πακέτου Juncker. Μία παρατήρηση. Πρώτη, να πω και κάτι. Σας θέλω να μιλήσει. Ο κύριος Φλαμπουράρης ομολόγησε αποτυχία. Εγώ θα ήθελα απλώς τώρα, επειδή βλέπω τον κύριο πρωθυπουργό και πολύ καλά κάνει, να επισκέπτεται επιχειρήσεις τύπου Παπαστράτος, Απιβίτα κτλ. Που δεν είναι ίδιες περιπτώσεις, βέβαια, είναι διαφορετικές. Θα ήθελα να προγραμματίσει αμέσως μετά, μόλις τελειώσει η έκθεση της Θεσσαλονίκης, να πάει και σε επιχειρήσεις οι οποίες διαμαρτύρονται για την υπερφορολόγηση, διαμαρτύρονται για, όσα πηγαίνουν στα ασφαλιστικά ταμεία που και εκεί έχουμε υπερφορολόγηση, να επισκεφθεί εταιρείες οι οποίες καθυστερούν να πληρώσουν μισθούς, διότι ο κύριος Πρωθυπουργός τώρα ήρθε η ώρα να μάθει τις συνέπειες της πολιτικής των, διότι επί 2,5 χρόνια το μόνο που καταφέρνουμε είναι να καθυστερούμε, επειδή ακριβώς εφαρμόζουν αυτά που εφαρμόζουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Να είστε καλά, κύριε Βέτα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, παρακαλώ.